Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σε αυτή την ξεχωριστή έκθεση και στον πλέον κατάλληλο χώρο στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πρίτανη κύριο Χαραλάμπου και τη διεύθυνση της σχολής για την παραχώρηση αυτής της αίθουσας, της ωραίας αίθουσας και τη βοήθεια που έδωσαν για την πραγματοποίηση της έκθεσης. Η έκθεση που παρουσιάζουμε είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή γιατί γίνεται με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και είναι αφιερωμένη σε μια από τις πιο ηρωικές σελίδες της ιστορίας του. Την ιστορία που γράφηκε σε δύο μαρτυρικούς τόπους, πάνω σε δύο ξερονήσια κολαστήρια, τη Μακρόνησο και τη Γιάρο. Στο φυλάδιο που έχετε, καθώς και στα ταμπλό που υπάρχουν, δίνεται σύντομα η ιστορία αυτών των νησιών. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ προκήρυξε ανοιχτό πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό, όπως γνωρίζετε, για τη φιλοτέχνηση δύο μνημείων, ένα για κάθε ξεχωριστό χώρο. Κάλεσε τους δημιουργούς να επιστρατεύσουν το ταλέντο τους και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν ένα έργο αντάξιο του ηρωισμού που γράφτηκε πάνω σε αυτά τα κολαστήρια. Έργο εκ των πραγμάτων, ειδικών προδιαγραφών και υψηλού συμβολισμού. Έχετε σήμερα μπροστά σας τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού. Έργα που κατά τη γνώμη μας ανταποκρίνονται στον σκοπό του διαγωνισμού και στην ιστορική αλήθεια. Η Κριτική Επιτροπή που είχε οριστεί για την ταξιολόγηση των προτάσεων δεν είχε καθόλου εύκολο έργο ως προς την επιλογή των καλύτερων. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και τους συγχαίρουμε θερμά γιατί όλοι τους προσπάθησαν να ξεχωρίσουν το πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο από τα πολλά που συνθέτουν την ιστορία της Μακρονήσου και της Γιάρου. Δεν στάθηκαν σε περιγραφές γεγονότων και καταστάσεων, αλλά προσπάθησαν μέσα από βαθιά περίσκεψη και μελέτη να μπουν στην ψυχή των δεσμωτών μαχητών, να δώσουν πρωτότυπο έργο, να αναδείξουν ο καθένας και κάθε μια με τον τρόπο τους, με καλλιτεχνική ευαισθησία και τέχνη, με ζωντάνια, τον άφθαστο ηρωισμό των αγωνιστών της Μακρονήσου και της Γιάρου, απέναντι στην επιστημονικά οργανωμένη κρατική βία που ξεπέρασε κάθε φαντασία σε μεθόδους και μέσα βασανισμού για την εξόδωση των κρατουμένων αγωνιστών στην πλειοψηφία τους κομμουνιστών ηθικά και σωματικά. Την άρνησή τους να αποκηρύξουν το ΚΚΕ, τις ιδέες τους, με βαρύ τίνημα εκατοντάδες νεκρούς και βαριές συνέπειες στην υγεία τους και τη σωματική τους ακαιρότητα. Τη συλλογική αντίσταση απέναντι στην ασύλληπτη βαρβαρότητα της αστικής τάξης και των συμμάχων της, Εγγλέζων και Αμερικάνων, να καθυποτάξουν στο πρόσωπο του κρατουμένων έναν ολόκληρο λαό που διεκδικούσε να χαρεί τις θυσίες που κατέβαλε στον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας από την τυπική φασιστική κατοχή. Συμβολίζουν τα έργα τους το μεγαλείο του αγωνιστή που δεν σκύβει το κεφάλι, που δεν υποτάσσεται, που δεν προδίδει αρχές, ιδέες, υψηλούς σκοπούς με κανένα αντάλλαγμα, που θυσιάζει ακόμα και τη ζωή του για την υπεράσπιση τους. Επιτρέψτε μας δύο μικρά παραδείγματα από τα χιλιάδες ηρωικά που αποδίδουν με αληθινά λόγια τα παραπάνω. Το ένα από την περιγραφή του μακρονησιώτη αγωνιστή Γιάννη Παλαβού. Τον Κώστα, δάσκαλο από τη Μεσσηνία, τον έσαιρναν πάνω σε πέτρες και το χτύπαγαν για να κάνει δήλωση. Και αυτός όλες τις στιγμές πρόβαλε το όχι. Το σέρνανε και το πετάγανε στη θάλασσα. Και αυτός όχι. Το βύθισαν μέσα στο νερό και του φώναζαν «Θα κάνεις, θα την κάνεις». Μην μπορώντας να φωνάξει μέσα από το νερό, πέταγε το χέρι του γροθιά όσο μπορούσε έξω από το νερό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να πει και πάλι το όχι. Και το άλλο κείμενο, τον ίδιο του κρατουμένου στη Γιάρο. Η Γιούρα είναι τόπος μαρτυρίου, βασανιστήριων και της εξόδωσης χιλιάδων αγωνιστών της Εθνικής Αντιστάσεως. Είναι η μελετημένη προσπάθεια να μείνουν τα κόκαλά μας εκεί και να μην γυρίσει κανείς πίσω. Η πείνα, η δίψα, η πρωτάκουστη ξυλοδαρμή, η μέχρι υποθυμίας καταναγκαστική δουλειά, η εγκατάλειψη στο έλεος του κρύου, της σκόνης, της ζέστης και της αρρώστιας ήταν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.
Οι χαράδρες της Γιούρας είναι γεμάτες από αίμα και φρίκη. Πρώτος διευθυντής των φυλακών της Γιάρου ήταν ο περιβόητος Γλάστρας, που μαθήτευσε στους Γερμανούς στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Μπορεί δεκάδες να άφησαν τα κόκαλά τους στη Γιάρο, αλλά η πλειοψηφία τους βγήκε με το κεφάλι ψηλά. Όλα τα έργα αποδεικνύουν με τον τρόπο τους τον νικητή και το δικαιωμένο ιστορικά από τη μεγάλη αυτή αναμέτρηση. Πράγματι, όσοι βγήκαν από τα κολαστήρια με το κεφάλι ψηλά, και είναι πολλοί, όσοι πέρασαν από αυτά τα θαλατονήσια, είναι σήμερα τα τιμόμενα πρόσωπα της ιστορίας και οι οργανωτές αυτών των εξωτερίων έχουν περάσει οριστικά στο μαυροπίνακα και στην τροπή της ιστορίας. Μια προσεκτική ματιά στις μακέτες νομίζουμε ότι δικαιώνει αυτές μας εκτιμήσεις, τόσο στα βραβευμένα όσο και στα υπόλοιπα. Στα δύο πρώτα βραβεία απεικονίζονται συμπυκνωμένα και αρκετά ολοκληρωμένα όλο το μεγαλείο των αγωνιστών της Μακρονήσου και της Γιάρου. Οι πέντε ανθρώπινες μορφές του Μάρκου Γεωργιλάκη, που πήρε και το πρώτο βραβείο για τη Μακρόνησο, αγέροχες και περήφανες, και όπως ο ίδιος αναφέρει, συμβολίζουν ότι οι κρατούμενοι της Μακρονήσου υπάρχουν ζωντανοί, αφού με τις στάσεις τους διεμφόλιζαν τον χρόνο και πήραν τη θέση τους στην ιστορία. Υπάρχουν στη σκέψη και στη συνείδηση του καθένα μας και μας περιμένουν, μας υποδέχονται στο χώρο και συνδιαλέγονται μαζί μας. Και εμείς προσθέτουμε στα περιεκτικά αυτά λόγια, σιγοτραγουδώντας μαζί μας του στίχου του Γιάννη Ρίτσου. Ακόμα δεν μιλήσαμε. Δεν είπαμε ακόμα το δικό μας τραγούδι. Αργήσαμε, σύντροφοι. Αργήσαμε πολύ. Πρέπει να πούμε το τραγούδι μας. Η ρογμή του Αντώνη Μυρωδιά, που πήρε το πρώτο βραβείο για τη Γιάρο, αποδεικνύει πολύ παραστατικά και διαχρονικά την τεράστια δύναμη του αγωνιστή, που ως ατσάλινη σφήνα ανοίγει ρογμές στο σιδηρόφραχτο τείχος που τον περιβάλλει, ως μια συλλογική ατσάλινη σφήνα που δεν υποτάσσεται, δεν υποχωρεί, ανοίγει δρόμο, δημιουργεί ρογμές στο σάπιο κόσμο του εγκλήματος και του τρόπου. Η όλη σύνδεση του Αντώνη Μυρωδιά μας παραπέμπει στη σκληρή πάλι ανάμεσα σε όλους δύο κόσμους και μας οπλίζει με αισιοδοξία για το τέλος αυτού του αγώνα, τη νίκη του λαού, τη δικαίωση αγώνων και θυσιών. Ο ίδιος ο δημιουργός σημειώνει χαρακτηριστικά για το μνημείο. Στο σώμα του είναι καρφωμένα 21, όσα και τα χρόνια λειτουργίας των κολαστηρίων, πρίσματα, θράσματα από υλικό ανοξείδωτο, μόνιμα λαμπερό και αναλύωτο στον χρόνο. Είναι η αντιδιαστολή, το φωτεινό μέλλον, λαμπερό, στην αντίθεση με το ζωφερό, διαδομένο παρελθόν. Οι ρογμές με τις έντονες εξάρσεις προσδίδουν ένα δραματικό χαρακτήρα στην πάλη μεταξύ δύο ιδεολογιών. Τα πρίσματα και το αναλύωτο υλικό τους είναι η αναφορά στους κρατούμενους κομμουνιστές που υποφέρουν, βασανίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους για τις ιδέες τους, παρέμειναν ωστόσο αμετακίνητες σε αυτές. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, η τοποθέτηση των δύο αυτών μνημείων στους μαρκουρικούς τόπους είναι μέρος ενός ασταμάτητου αγώνα για την προστασία και από την κατάστασή τους ως ιστορικών χώρων, από τη συνειδητή κρατική εγκατάλειψη και την αλλίωσή τους ως ιστορικών χώρων με πολλές παρανομίες. Οι Μακρόνησος και ο Γιάρος, παρότι τυπικά έχουν κηρυχθεί ιστορικοί τόποι εδώ και αρκετά χρόνια, στην ουσία έχουν παραδεθεί απροστάτευτοι και αφύλακτοι στη φθορά του χρόνου και στις κάθε είδους αυθαιρεσίες. Είναι δύσκολη η πρόσβαση μαζικών επισκέψεων λόγω κακών ή κατεστραμμένων λιμενικών εγκαταστάσεων και ειδικά στη Γιάρο. Υπάρχουν δυνάμεις που θα ήθελαν να σβήσει και να διαγραφεί εντελώς από τη μνήμη και να παραδοθεί στη λύθη ιστορική σημασία αυτών των νησών. Υπάρχουν και δυνάμεις που θεμούνται τη Μακρόνησο και τη Γιάρο όταν χρειάζονται πιστοποιητικά αγωνιστικότητας για να παραπλανούν το λαό και να αξιοποιούνται ως κολυβήθρα του Σιλοάν για να ξεπλένονται η βάναυση αντιλαϊκή πολιτική, η κακοποίηση και κατασκουφάντηση των αγωνιστικών παραδόσεων του λαού και του κομμουνιστικού κινήματος, η προδοσία και η εγκατάλειψη ιερών και οσίων. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα
για να γίνουν τα δύο αυτά θυσιαστήρια ζωντανά μουσεία, τόποι οργανωμένων μαζικών επισκέψεων, ιδιαίτερα από τα σχολεία, γενικότερα τη νέα γενιά. Να μαθαίνουν την ιστορική αλήθεια ολόκληρη, ολόπλευρα, για να τιμούν οι συγγενείς και οι απόγονοι τους πατεράδες τους. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετατραπούν μαζί με πολλούς άλλους χώρους θυσίας και μαρτυρίων σε φωτεινούς φάρους του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Ο Γιάννης Ρίτσος, εξόριστος και μάρτυρας της Μακρονήσου, δίνει στην ποιητική συλλογή Μακρονησώτικα, όσο δεν γίνεται πιο καθαρά, το αγωνιστικό στέρνος, την αντοχή, την ακλόνητη πίστη των αλήγιστων της ταξικής πάλης στη Μακρόνησο. Δεν το πιστεύαμε ποτέ να είναι τόσο σκληροί άνθρωποι. Δεν το πιστεύαμε ποτέ να έχει τόση αντοχή η καρδιά μας. Όλα τα μοιραστήκαμε σύντροφοι. Τώρα μπορούμε να ζήσουμε ή να πεθάνουμε απλά και όμορφα, σαν να ανοίγουμε μια πόρτα το πρωί και να λέμε καλημέρα στον ήλιο και στον κόσμο. Είναι κοντά η ελευθερία, σύντροφοι. Μια και μάθαμε, σύντροφοι, να πεθαίνουμε, μάθαμε και να ζούμε, σύντροφοι. Θέλουμε οι αγωνιστές της Γιούρας και της Μακρονήσου να είναι γνήσια παρόντες, όπως ακριβώς ήταν στην ώρα του αγώνα και στους καθημερινούς μας αγώνες, για να μας θυμίζουν διαρκώς ότι το έργο που δεν ολοκλήρωσαν πέφτει στις πλάτες των επόμενων γενιών. Να μας θυμίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία για τον λαό αν δεν απαλλαγεί πρώτα από τα ντόπια θεριά του. Να μας κουντάν κάθε τόσο και να μας τραβούν από το μανίκι για να μην χαλαρώνουμε ούτε στιγμή. Να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στους παρνούγους και αδίσταχους πολιτικούς και ταξικούς αντιπάλους του λαού που συχνά εμφανίζονται με την κλωβιά των φίλων του λαού. Σε αυτό το έργο υπολογίζουμε πολλοί στους ανθρώπους της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών. Στην ιστορία του ΚΚΕ, σε όλους τους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, υπάρχουν στιγμές όπου η συμπόρευση με τους ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού στους κοινούς τόπους γράφτηκαν οι πιο λαμπρές σελίδες επιτευγμάτων και αναδείχθηκαν μεγάλα καλλιτεχνικά ταλέντα που έμειναν στην ιστορία. Θυμίζουμε ότι ο Μάης του 1936 ενέπνευσε τον Ρίτσο και τον Θεοδωράκη και μας έδωσαν το αθάνατο έργο των Επιτάφιων. Η Μακρόνησος και τα μαρτύρια των κρατουμένων ενέπνευσαν τον Γιάννη Ρίτσο και τον Θάνο Μικρούτσικο και μας έδωσαν το μεγαλειώδες έργο «Καντάντα για τη Μακρόνησο». Η ίδια ιστορία της Μακρονήσου και της Γιάρου αποτυπώθηκαν επίσης σε σπουδαία λογοτεχνικά, ποιητικά, ιστορικά, μουσικά έργα σε συγκλονιστικά χαρακτηριστικά. Δεκάδες απόφοιτοι της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν ανεπανάληπτα έργα όταν δέθηκαν με τους αγώνες του εργατικού και λαϊκού κινήματος, όπως ο Βαρλάμος, ο Τάσος, η Κατράκη, ο Σεμερτζίδης, Δαγκλής, Στεφανίδης και πολλοί άλλοι, και ανάμεσά τους και ο Γιώργος Φαρσακίδης, αυτοδίδακτος, αλλά και αυτός κορυφαίος. Ναι, έτσι είναι, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι. Για να μπορούμε να λέμε με το κεφάλι ψηλά και τη συνείδησή μας ήσυχη. Γεια σου, σύντροφε. Κοιμήσου ήσυχος. Ήσυχος, όπως εκείνος που έχει κάνει το καθήκον. Ήσυχος. Μη φοβάσαι, σύντροφε. Και εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Σας ευχαριστώ.